Καλό μεσημέρι σε όλους. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Λίμπερο. Για όσους ανησυχείτε, για όσους ανυπομονείτε, ο Σταύρος Κόλκας είναι εδώ. Απλώς κάνει ρεπορτάζ, το ρεπορτάζ τρέχει μέχρι τελευταία στιγμή, είναι στα τηλέφωνα και σύντομα θα είναι εδώ μαζί μας και μαζί σας για να σας ενημερώσει με πάρα πολλές ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ. Και για τους φίλους που ζητάνε ονόματα, ονόματα θα πει σήμερα ο Σταύρος Κόλκας. Αυτό μου λέει, μια και είναι ήδη στα τηλέφωνα, στο ρεπορτάζ, έχει πάρει φωτιά η τηλεφωνική του γραμμή και έρχεται να μας πει ονόματα. Ονόματα, όχι όνομα, ονόματα θα μας πει. Τι θες μου. Ονόματα. Πώς λες τη φωτογραφία αυτή την πανηγυρική, λες και ο ΠΑΟΚ πήρε το κύπελο. Από τα αποδυτήρια των Τρικάλων χθες. Καλές γιορτές, εύχονται τα παιδιά, ρε φίλε. Τι πράγμα είναι αυτό. Ας σου ενημερώσει κάποιος ότι δεν πήραν το κύπελλο. Δεν ήταν τελικός το χθες. Είναι στους 8 και το χωράνε. Μάλιστα. Τα παιδιά μας για καλές γιορτές τραβήξαν τη φωτογραφία. Με τις μπλε φανέλες. Δεν ντράπηκαν, ναι. Να βγουν φωτογραφία. Δηλαδή, έκανες που έκανες ένα 90 λεπτό. Δεν ντράπηκες να βγεις και φωτογραφία με αυτή την πιτζάμα. Πιτζάμα, φίλε, κανονικά. Σε παρακαλώ. Ότι έχουν και από κάτω ίδιο χρώμα. Εσωθερμικά, αφού είναι ποζεράδες, οι παίκτες. Και οι τερματοφύλακες ίδιο χρώμα εσωτερικό. Ναι, ναι, αποζεράδες. Τι να πεις τώρα. Σιαμπάνης, κουράστηκε στις συμμετοχές. Το θέλω Πρατανιάς, λέει. Ε, καλά, έχεις δει το τερματοφύλακά του. Τον είδα από χθες, έβγαλε και τα. Με εμάς, εντάξει. Αυτό είναι αυτονόητο. Λες, δεν είναι καλό ενδεχόμενο. Να πάει Σιαμπάνης πρέπει να παίξει. Τώρα ο Πρατανιάς εμπιστεύεται ένα 18χρονο παιδί, 19χρονο την ώρα που πέφτει. Πάρα πολύ καλό είναι. Ε, το ξέρω ότι είναι πολύ καλό. Πάρτε τον. Τον δίνεις. Τον δίνεις. Θα παίξει. Αν παίξει τον τουλάχιστον εδώ ξεκίνησε να παίζει την ΚΑΠΑ 20. Πάλι καλά. Και το Σταθόπουλο θέλει ο Πλατανιάς. Λένε. Έτσι λένε. Εγώ λέω ότι άλλος θέλει ο Πλατανιάς. Τώρα από πού βγήκαν αυτά τα δημοσιεύματα, ένας Θεός ξέρει. Το Βαρέλα. Ο Πλατανιάς θέλει Μιστακίδη, Κάτσε, Βελγιανίδη. αυτό που θέλει. Μιστακίδη δεν είναι. Όχι. Κάτσε Δελιανίδη. Ναι. Δεν είναι ένα μπακ έχει. Πώς θα γίνει τώρα. Θα πρέπει να πάρουν κανένα μπακ. Ο ΠΑΟΚ. Βέβαια. Λοιπόν, με αυτή την μάλλον χριστουγεννιάτικη φωτογραφία της ομάδας του ΠΑΟΚ, όπου οι παίκτες κάνουν ευχές και φεύγουν για τις διακοπές τους, ας πούμε, την άδειά τους. Ο Πέλκας γράφει βήμα-βήμα, όλοι μαζί σαν ένα. Μάλιστα, ο Βαρέλα. Δεύτερη οικογένεια, μαζί, πιο δυνατή. Η χρονιά κλείνει όπως πρέπει. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές με υγεία. Όλοι μαζί τη νέα χρονιά για να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Γράφει ο Φερνάντο Βαρέλα. Ο κορυφαίος. Το όλοι μαζί προφανώς εννοεί όλοι. Δηλαδή όλοι και στο γήπεδο κτλ. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό. Ούτε εγώ. Αλλά, okay. Αλλά εντάξει. Α, και άλλοι το κάνετε. Ο Πέλκας είναι, ναι. Ο Κουλούρης. Συνεχίζουμε όλοι μαζί. Καλές γιορτές να έχουμε. Ο Δελιγιαννίδης. Α, έχουν πολλές αναρτήσεις. Μπράβο. Χρόνια πολλά. Καλή ξεκούραση. Στους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έκλεισαν καλά τη χρονιά με ένα σερί νικών. Θα έλεγαμε ότι εκείνο το μάτς Ξάνθη ΠΑΟΚ μπορεί να είχε πολλές ομοιότητες με το περσινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Λίμπερετς. Αλλά πολλές ομοιότητες. Ποιο ρε. Το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Από εκεί ξεκίνησε το σερί. Και θα συνεχιστεί το σερί. Ήταν το ίδιο πράγμα σε σημασία. Εκείνο βέβαια το μάτς έδινε πρόκληση. Εντάξει. Αλλά και το Ξάνθη ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ οριακό. Έγινε ό,τι έγινε και πλέον πήρε φόρα η μηχανή. Και ακόμα και σε ένα μάτς με ομάδα δεύτερη κατηγορίας, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο ΠΑΟΚ έβαλε 5 γκολ. Δεν το συνηθίζει. Και στην Κέρκυρα πέρυσι ήταν τέτοια περίοδο που έβαλε πάλι 5 γκολ. Που ξεκίνησε το παιχνίδι με το αυτογκολ του Ανδρεόπουλου που έπαιζε χθες βέβαια. Αυτός ήταν. Ναι. Ρε. Που δεν πήρε δεύτερη κίτρινη. Δεν πήρε δεύτερη κίτρινη. Μάλιστα. Αυτό με τη διαιτησία πάλι. Να μην μου έχουν δώσει πέναλτι καθαρό. Να πρέπει να ακυρωθεί γκολ που ο Βαρέλα δεν ακουμπάει την μπάλα και δεν επηρεάζει τη φάση. Ωραία, να μου λένε ότι είναι επιθετικό φάουλ, μια διεκδίκηση,
Ωραία. Που είναι ο μάχονται δύο παίχτες, ποιος θα βγει ο ένας πρώτα από τον άλλον. Δηλαδή φάσεις που γίνονται ένα εκατομμύριο φορές και που δεν έχει δοθεί πέναλτι στον ΠΑΟΚ καθαρό. Που εγώ δεν βάζω, δεν χρεώνω το διαιτητή, είναι δύσκολες φάσεις, εντάξει. Ναι. Αλλά φτάνει ρε, αυτό το καραγκιοζλίκι, δηλαδή φτάνει. Έτσι πρέπει να περάσει. Πώς να περάσει δηλαδή. Έτσι πρέπει να περάσει ότι ο ΠΑΟΚ ευνοείται και ότι αν κάνει κάτι θα το κάνει με εύνοια. Αυτό είναι το παραμύθι. Ναι. Κατά τα άλλα, πέρα από το ότι σήμερα έχουμε μπάσκετ, τα πιο πολλά μηνύματα από φιλάθλους έχουν να κάνουν με το θέμα των Πυρσών και γιατί και πώς και τι γίνεται και γιατί γίνεται και τι σημαίνει. Δύσκολο θέμα. Φίλοι, αυτά τα θέματα λύνονται εσωτερικά. Εσωτερικά. Επικίνδυνα θέματα. Γιατί μπορεί να σου δημιουργήσουν ένταση εσωτερική. Να μαλώνουν οι παοξίδες με παοξίδες. Τα μηνύματα που έρχονται από δεξιά και αριστερά, ο ένας κράζει τον άλλον. Δεν είναι εποχή τώρα να μαλώνει ο ένας με τον άλλον. Ναι, δεξιά. Οφείλουμε να πούμε και για να απαντήσουμε σε διάφορα ερωτήματα. Φυσικά και κόψαμε πάρα πολλά μηνύματα με χαρακτηρισμούς και ύβρις. Έτσι δηλαδή. Όχι, κόψαμε πολλά μηνύματα, κόψαμε το 90% των μηνυμάτων. Δεν επιτρέπεται για οποιονδήποτε ούτε χαρακτηρισμός ούτε βρισιά. Είτε είναι για παοξή, προς παοξή, είτε οτιδήποτε άλλο. Χθες υπήρχε μεγάλος εκνευρισμός. Οκ, okay, μπορείς να πεις την άποψή σου με ωραίο τρόπο, με επιχειρήματα. Μπορείς να εκφράσεις μια αποδοκιμασία. Εντάξει, έναν εκνευρισμό, αλλά τι χαρακτηρίζεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει. Μάλλον μπορεί να ξεφύγει κανένα, να μην λέμε τώρα. Ναι. Αλλά κατά λάθος θα γίνει. Τα πιο πολλά θα κοπούν. Εννοείται. Και μην διαμαρτύρεστε. Ούτως ή άλλως, στο ΠΑΟΚ 24 έχουμε προσπαθήσει τόσο καιρό να κρατήσουμε ένα επίπεδο στα μηνύματα. Δεν λειτουργούμε σαν άλλα site που περνάνε ό,τι βρούνε αρκεί για να γίνει ντόρος από κάτω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το κάθε μέσο επιλέγει την πολιτική του. Εμείς δεν θέλουμε ακραίο ύφος στα μηνύματα. Θέλουμε επιχειρηματολογία. Και αυτή η θεωρία συνωμοσίας, ακόμα και σε αυτό, δηλαδή ΠΑΟΞΗ προς ΠΑΟΞΗ, θεωρία συνωμοσίας. Το να μην πω, δηλαδή. Απίστευτο. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα, τι κάνατε, ποιος σας το είπε, ποιος σας έβαλε και πράγματα τρομερά. Υπόγεια κόντρα, λέει, αν υπάρχει υπόγεια κόντρα, λέει, να το πείτε, λέει, τι να πούμε, ρε. Ένας φίλος ρωτάει, για... τι είναι αυτό το σουτιέν, λέει, που φοράνε οι παίχτες. Δεν είναι, είναι GPS, δεν είναι... λέγεται αυτό. GPS. GPS, όχι για να τους κατευθύνει. Για να τους κατευθύνει, καμιά φορά. Το έχουν πολύ λίγες ομάδες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΣ Γιάννενα, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, καταμετράει σφιγμούς, χιλιόμετρα κτλ. Κτλ. Δεν μπορείς να λουφάρεις. Ναι. Βγαίνεις από το γήπεδο και έχει μετρήσει πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει. Και πού τα έχεις κάνει. Ναι. Και γιατί τα έχεις κάνει, με τι ένταση τα έχεις κάνει. Με τι ταχύτητα τα έχεις κάνει. Η Τούμπα δεν γλιτώνει κανείς, γιατί είναι και το V-Strack που σε καταγράφει και με εικόνα. Αλλά και εκτός έδρας είναι αυτό το σουτιέν, όπως λες, αυτό το γυλαίκο. Αυτό το σουτιενάκι. Το οποίο σε δίνει κανονικά στον προπονητή. Λουφιανό μηχάνημα. Για ό,τι και αν κάνεις. Ναι, κανονικά. Ευτυχώς που δεν έχουμε κανένα τέτοιο, τι κάνουμε εμείς όλη τη μέρα. Αυτό ήταν που ένα άλλο ήταν. Πόζαρ, σιγά μην είναι και. Πώς λέγονταν ένα άλλο, ρε. Πόλαρ. Πόλαρ. Που θυμολογείται ότι κάποιοι το κλείνανε. Όχι, κάποιοι το κλείνανε, υπάρχουν συγκεκριμένοι που το κλείνανε. Δεν λέμε ονόματα. Δεν λέμε ονόματα. Δεν είναι στον ΠΑΟΚ. Πριν 2-3 χρόνια. Ναι, δεν είναι στον άλλο μηχάνημα. Το οποίο το φοράς πάλι έτσι κάπως στο στήθος, σαν ζώνη ήταν όμως εκείνο. Πάλι για την ίδια δουλειά, περίπου για την ίδια δουλειά, αυτό είναι πιο εξελιγμένο τώρα. Το οποίο κάποιοι το κλείνανε. Εντάξει. Γίνονται και αυτά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Υπήρχε διακόπτη. Σε αυτά δεν βάζει διακόπτη. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε βόλι. Κλείνει η τελευταία εβδομάδα έτσι Χριστουγέννων με πολλά γεγονότα. Ελπίζω να μην κάνουμε το λάθος και να φέρουμε επιθετικό. Τι γράφει. Πρίγιοβιτς, Μιστακίδης και ο μαχητικός Κουλούρης, είμαστε μια χαρά. Κάτσε το, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Πρωτάθλημα θα πάρουμε αν όλοι μέσα γύρω και έξω από τον ΠΑΟΚ μπουν κάτω από 4 γράμματα. Όταν βαράσει στον τοίχο το κεφάλι σου, ο τοίχος δεν πρόκειται να σπάσει.
Τι εννοεί? Όχι, εντάξει, είναι λογικό αυτό που λέει. Για τον Μιστακίδη όλοι γνωρίζουμε και όλοι νομίζω έχουμε πάρα πολύ καλή άποψη. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικός, δεν θέλει πολύ χρόνο για να δώσει πολλά πράγματα, ακόμα και σε νούμερα και σε τρεξίματα και σε θέση κτλ. Αλλά τώρα όταν υπάρχει τόσο μεγάλο στόχος και μιλάμε για παίκτη ο οποίος επιστρέφει μετά από 8 μήνες, δεν μπορεί να είσαι σίγουρος. Έχεις ένα ερωτηματικό. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Αυτό μόνο. Άλλοι έχουν την ευθύνη να αποφασίσουν και να δούμε τι θα φέρουν, αν θα φέρουν επιθετικό, αν θα φέρουν αριστερό μπακ, στόπερι, οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, αυτό που γράφτηκε στο Ισραήλ είναι φοβερό. Όχι το ότι προβληματίζει ο Αθανασιάδης, εντάξει, αυτό δυσάρεστο είναι. Είναι δυσάρεστο. Τους προβληματίζει, δεν τα καταφέρνει. Σκέφτονται μέχρι και λύσεις συνεργασίας και γράφεται στο Ισραήλ ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν ισχύει. Μέχρι στιγμής δεν ισχύει. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι κάποια στιγμή φυσικά αυτός ο ποδοσφαιριστής πρέπει να κλείσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Okay, αυτό είναι αυτό. Το τρίτο είναι ότι προφανώς ο ΠΑΟΚ ψάχνει άλλα χαρακτηριστικά. Έτσι, αν μιλάμε για την ουσία. Ψάχνει μία μίξη Πρίγιοβιτς Κουλούρη. Ναι. Αυτά. Πάντως είναι άσχημο πάντως ότι δεν βρίσκει τον εαυτό του. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό. Είναι σαν να γύρισε ένα κουμπί μια μέρα εκεί με τον Άγιαξ. Πώς να έχει εκείνη μέρα είναι. Από εκείνη την κολοκίνηση που έκανε στον πανηγυρισμό. Σαν εκείνη η κίνηση ήταν καταραμένη. Αλλά είναι φοβερό. Εντάξει, προφανώς δεν είναι η μια στιγμή ή η μια μέρα, δύσκολα. Εντάξει, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο είναι ένα μεγάλο ποσοστό ψυχολογία. Εκεί σιγά σιγά άρχισε να μειώνεται η ψυχολογία του. Τελευταίο παιχνίδι που εμφανίζεται στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι στο Λίμπερετς. Μετά δεν ξαναεμφανίστηκε. Ναι. Κρίμα. Πόσο χρόνο είναι? 29. Εντάξει. Ελπίζουμε να καταφέρει να βρει τον εαυτό του. Να βρει μια ομάδα τέλος πάντων που θα είναι ήρεμος και να μπορέσει να κάνει τα γκολ που θέλει. Και να τη βοηθήσει. Ποια θα είναι αυτή? Mm-hmm. Ο Κλάους δύσκολα θα μπορούσε να πιάσει το εξωτερικό. Δεν είναι τέτοιος χαρακτήρας. Έτσι πιστεύω. Μόνο Ελλάδα. Στην Κύπρο. Α. Έναν ή παραπάνω. Εντάξει. Τέλος πάντων. Είναι ένα από τα θέματα τα σημερινά από το Ισραήλ. Απλώς εμπλέκουν και τον ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται. Εντάξει, δεν... Ο παίκτης ενδιαφέρεται να επιστρέψει τον ΠΑΟΚ, νομίζω, γράφει το δημοσίευμα, αν γνωρίζω καλά εβραϊκά. Όχι, δεν γνωρίζει καλά εβραϊκά. Ναι. Δεν γνωρίζει. Γράφει έτσι ότι... Έτσι όπως έριξα μια ματιά. Στο nrgco.il. Γνωστός. Γνωστό site. Θα τα δούμε σε λίγο, ναι. Με την Ελένη Μπούτου που έκανε τη μετάφραση. Ναι. Τη μετάφραση, γιατί αναφέρεται για τον ποδοσφαιριστή της Μακάμπι Χάιφα. Βάζει ένα άλλο θέμα, αν μπορεί να παίξει τρίτη ομάδα την ίδια σεζόν. Στον ΠΑΟΚ έπαιξε. Ναι, μπήκε αλλαγή. Μπήκε σε ευρωπαϊκά μάτσα. Αλλά αναγκαστικά, ναι, αναγκαστικά μόνο στον ΠΑΟΚ μπορεί να πάει. Τα λες αυτά. Τα λέω και απότομα. Σίγουρα έπαιξε. Ναι, ρε. Με τους Ουκρανούς. Και με τους Ουκρανούς έπαιξε και με την άλλη, πώς τη λέγανε. Με τους Ιδρούς. Δεν θυμάμαι. Βαδές, δεν. Ίντερνετ λέγεται, κάνεις αναζήτηση, πατάς πάω κέστασουτ και βλέπεις. Α, τραβάει ο άλλος. Είναι σίγουρο... Α, αυτός τραβάει για άλλο λόγο. Α, σε θυμήθηκα. Είναι σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα θεωρηθεί τρίτη ομάδα. Και το πάει αυτό αυτός, αυτός εδώ συγκεκριμένος. Στην υπόθεση βάλουνε, τι. Όχι, στον Ενρίκη και σε έναν άλλονα που θέλει να τον δει πίσω. Γιατί το είχε χθες.
Σου λέει με αφορμή αυτό, αν π.χ. Τεθεί θέμα Ερίκε, π.χ. μπορεί να ξαναπαίξει στην πρώτη του ομάδα τη φετινή. Θα θεωρηθεί τρίτη ή θα είναι... Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Με τα νομικά δεν θα πάμε και πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Και για ποιον άλλο ρωτούσε? Για έναν άλλο ρωτούσε. Για τον Ουάρντα. Εντάξει, δεν έχει τεθεί θέμα. Είναι υποθετικό. Για τον Ατρόμητο δεν τον ακουμπάμε. Ας τον Ατρόμητο ήσυχο. Σας θέλω να στροφάρετε σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, μηνύματα. Ποιος είναι αυτός που αποφασίζει εν καιρό ειρήνης στον ΠΑΟΚ να μου απαγορεύσει να πάω στο γήπεδο έτσι ώστε να βοηθήσω και εγώ με τον τρόπο μου από την κερκίδα στην κατάκτηση του προαλήματος μετά από τόσα χρόνια? Εγώ λέω ότι είναι το λιγότερο αυτό και δεν θέλει το καλό του ΠΑΟΚ. Εσύ πες μου κάτι άλλο. Θα ήθελα να διαβάσετε την ερώτησή μου. Το καλό του ΠΑΟΚ δεν είναι, είναι κάτι το οποίο το ξέρει μόνο το καλό του ΠΑΟΚ. Ότι υπάρχει μία ασυνεννοησία είναι σαφές αυτό. Εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς το σώζουμε αυτό. Ένας θεός ξέρει. Δεν γίνεται πάντως σε όλα τα θέματα. Σε όλα. Να σκοτωνόμαστε. Όχι, όχι. Μεταγραφές, εσωτερικά, κόσμος, δίκηση, ο Σαββίδης, αυτά. Να ψάχνουμε πάντα κάτι ύποπτο από πίσω. Δηλαδή δεν γίνεται σε όλα. Ακόμα και σε αυτό να ψάχνουμε τι, τι παίχτηκε, τι κρύφτηκε, ποιος στήθηκε, ποιος έκανε κλπ. Δηλαδή ένα έλεος. Δεν έχει περάσει σωστό μήνυμα, κάποιοι είναι ανενημέρωτοι, κάποιοι δεν το έχουν ζυγίσει καλά και γίνεται αυτό που γίνεται. Είναι, δηλαδή μην ξεφεύγετε. Δεν θα τα, δεν θα, τα είπαμε, δεν θα μπούμε σε αυτή τη λογική και δεν θα διαβάσουμε και τέτοια μηνύματα. FM γράφτηκε και να αφήνετε μηνύματα στο 54526. Φωνάξε το Χρήστο να μας μεταφράσει το δημοσίευμα. Το πίσω φίλε. Όχι, δεν είναι σωστά φέροντα. Θα είναι στο Αίγιο. Χρήστος έχει σημαντικό παιχνίδι. Ο Άρης Αίγιο. Με τον Πανεγιάλιο σήμερα στις 3. Με λεωφορείο. Βέβαια. Κάτσε πάμε στο Πανεγιάλιο. Πώς θα ξέρει ο Άρης, κάτσε γιατί στοιχηματικά έχει ενδιαφέρον. Πού να ξέρω. Πήρε αεροπλάνο και μετά πήγε στο Αίγιο. Το πήρε με το πούλμαν από πίσω. Όχι, έγινε, έγινε χθες. Τι, τι θα επηρεάσει αυτό. Τι δεν πήγαν σήμερα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ξεκινάμε με τα ποδοσφαιρικά. Για άλλη μια φορά να διευκρινίσουμε κάτι για αυτό το θέμα που αφορά τους πυρσούς. Απ' τη μία είναι η ουσία του προβλήματος, γιατί είναι ένα πρόβλημα, και απ' την άλλη είναι το, το ρεπορτάζ και όλο το διαδικαστικό και ενημέρωση. Επίσης... Να θέσουμε ένα θέμα παράξενο, το οποίο σχετίζεται με τον πειθαρχικό κώδικα και το συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο το είχαμε ξαναθέσει, απλώς δεν... Βγήκε μπροστά μας να το δούμε και τώρα είναι η ώρα να δούμε τα παράξενα που υπάρχουν και στο περιοχικό κώδικα. Επειδή πολλοί φίλοι μου μου λένε να τα αλλάξουν, είναι βλακεία κτλ. Δεν πρόκειται να αλλάξει κανένας κώδικας στα μέσα της σεζόν, ενώ έχει τιμωρηθεί η ομάδα ήδη με αυτόν. Ναι, ναι, έχει τεθεί το ζήτημα, δεν θα αλλάξει τώρα. Άρα βλακεία ξεβλακεία, πρέπει να ζήσουμε με αυτόν. Απλά είναι τα πράγματα. Είναι βλακεία. Δηλαδή είναι μια διάταξη η οποία πραγματικά νομίζω ότι προσφέρει γέλιο όπου και αν την αναλύσεις. Αν η ΑΕΚ δεν τιμωρούνταν, ο εκπρόσωπος της ΑΕΚ έχει πει το μυθικό, δηλαδή λέτε ότι είναι καλύτερο για εμάς να, ναι, πετάγονται τα καπνογόνα μέσα στο γήπεδο. Ναι, ναι. Και λέει ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το παράδοξο. Στον πειθαρχικό κώδικα... και αξίζει να ενημερώσουμε για το τι ακριβώς ισχύει, χωρίς να δικαιολογούμε, χωρίς να υπερασπιζόμαστε τον οποιοδήποτε. Λέμε εξ αρχής ότι μιλάμε για ένα μεγάλο πρόβλημα που αφορά τον ΠΑΟΚ. Τεράστιο. Που μεγαλώνει ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι η Τούμπα έμεινε κλειστή για 4 μήνες και κινδυνεύει να ξανακλείσει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πάμε λοιπόν να το συζητήσουμε και να πάρουμε πληροφορίες από ένα πολύ έμπειρο δικηγόρο, εξειδικευμένο και στα του αθλητικού δικαίου, στον κύριο Γιώργο Βίτα. Καλό μεσημέρι, είστε καλά?
Καλό μεσημέρι. Καταπληκτικά, ποτέ δεν ήμασταν καλύτερα. Ωραία. Καλό ακούγεται αυτό. Έτσι λέω και εγώ, μέχρι να το πιστέψω. Όχι, το πιστεύουμε. Πάει καλά, έφερμε και φυκή αγωγή, μάλλον. Εντάξει, οκ. Okay. Ωραία. Κύριε Βίτα, έχουμε αυτή την, τι να πω, παράξενη διάταξη. Τα παράξενα δεδομένα που θαυματουργή θα τη χαρακτηρίσω. Το πειθαρχικό κώδικα που προβληματίζει όλες τις ομάδες, κυρίως τις μεγάλες που έχουν πιο πολύ κόσμο στο γήπεδο και πιο φανατικό κοινό, και αφορά τους πυρσούς. Προφανώς το έχετε δει, το έχετε ζήσει, το έχετε συζητήσει με συναδέλφους ή ποδοσφαιρανθρώπους, το τι ακριβώς ισχύει φέτος για το θέμα των πυρσών με το άναμα ή με τη ρήψη, μια και διαχωρίζεται. Και πέρυσι, όχι μόνο φέτος. Πέρυσι, όλη τη χρονιά. Βεβαίως. Βεβαίως ίσχυε αυτό με τους πυρσούς. Αλλά πάμε τώρα για το σημερινό. Αφορά το σημερινό. Ναι, ναι. Μιλάμε για το άρθρο 15 του νέου κώδικα. Έτσι, και την παράγραφο 2. Η οποία αναφέρει, να το διαβάσω. Η εισαγωγή, το άναμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και οποιοδήποτε εν γέννη έφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη του κατά τη διάρκεια ή μετά την λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρήψη αυτών, επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές. Και ένα, δύο, τρία κτλ. Στη νέα υποτροπή η ποινή έχει να κάνει και με την εξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές για μία ή για δύο αγωνιστικές. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, πώς μπορεί να στέκει αυτό το πράγμα? Γιατί να μην στέκει? Δεν θέλουν πυρσού στο γήπεδο. Εγώ δεν θα μιλούσα για φανταστική διάταξη στο νόμο. Θα έλεγα για φανταστική συμπεριφορά του κόσμου. Ο οποίος, ενώ ξέρει αυτή τη διάταξη, επιμένει να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Τώρα ο νόμος φταίει? Όχι. Εγώ θέτω το θέμα του ανάματος σε... Θεωρείται από την, από την ΕΠΟ, εν προκειμένου, ότι αυτό είναι κάτι επικίνδυνο. Ο πυρσός μπορεί να είναι κάτι επικίνδυνο. Και θεωρείται όχι σε αυτό, σε όλη την ομοθεσία οι πυρσοί θεωρούνται κάτι επικίνδυνο. Γιατί διαχωρίζει το άναμα και το θεωρεί χειρότερο από τη ρήψη? Δεν το θεωρεί χειρότερο. Δεν το θεωρεί χειρότερο. Λέει το εξής. Καταρχήν πάμε στο άναμα. Ναι. Δεν θέλει άναμα πυρσών. Όταν λοιπόν το κάνεις για τρίτη φορά, τέταρτη φορά θα είσαι με εκτός θεατές. Βεβαίως, επειδή ο κόσμος δεν πληρώνει και τα 30 τα οποία και τα 50 και τα 60 που δίνω ΠΑΟΚ δεν φεύγουν από την τσέπη του, προφανώς δεν τον ενοχλεί ιδιαίτερα. Τώρα όμως που είναι χωρίς θεατές, τον ενοχλεί. Δεν διαχωρίζει καθόλου, είναι τώρα μια δεύτερη ποινή. Προσέξτε τώρα, πάμε στη μια ποινή που αφορά το άναμα. Πάμε τώρα να αυτό πεταχτεί μέσα. Έχουμε και επιπλέον ποινή, αν πεταχτεί, γιατί πλέον πάμε και στη ρήψη. Έχουμε το άναμα, αυτοτελής ποινή, το βάζουμε στη γωνία και πάμε τώρα στη ρήψη, όπου μαζί με τα υπόλοιπα αντικείμενα τα οποία μπορεί να πέσουν τόσο αγωνιστικού χώρου είναι και η πυρσή. Εκεί λοιπόν έχεις μια δεύτερη αυτοτελή ποινή, η οποία έχει επιπλέον λεφτά. Αν δηλαδή πετάξει, ανάψει όλους τους πυρσούς όπως έγινε στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό, είναι κανένα 30.000 αν είναι για πρώτη φορά. Όταν λοιπόν το πετάξεις κιόλας μέσα αυτό, έχει νέα αυτοτελή ποινή, η οποία εάν οδηγήσει μάλιστα σε δύο διακοπές του αγώνα, πάμε σε τρίτη υποχρεωτική οριστική διακοπή και έχουμε πάλι, ποινή χωρίς θεατές, διεξαγωγή αγώνα χωρίς θεατές. Όταν δεν υπάρχει διακοπή αγώνα. Όταν δεν υπάρχει, αν η δεύτερη διακοπή. Αν η δεύτερη διακοπή είναι λιγότερο από 15 λεπτά, τη γλιτώνει η ομάδα όσο αφορά αυτό. Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί δύο φορές για άναμα πυρσών. Μάλιστα. Τώρα προφανώς θα κατηγορηθεί για ρήψη πυρσών. Ναι. Και άναμα είναι μαζί. Δεν είναι μόνο η ρήψη. Χωρίς διακοπή όμως. Δεν πειράζει. Το άναμα το τρίτο είναι αυτοτελές, οπότε πας για εκεί και η ρήψη είναι άλλη ποινή για τη ρήψη. Μάλιστα. Άρα θεωρείται αυτονόητο. Ένα το άναμα και ένα η ρήψη. Ναι, θεωρείται αυτονόητο ότι άναψε είναι η τρίτη φορά και λέτε ότι μάλλον θα είναι και για τη ρήψη κάποια άλλη πρόσθετη ποινή. Μα αυτό λέει ο νόμος. Ναι. Που συνδυάζει τη διακοπή. Αν συνδυάσει τη διακοπή είναι δεύτερη αυτοτελής ποινή. Δηλαδή μπορεί να έχεις μία με δύο αγωνιστικές για το ένα κομμάτι και να έχεις μία με δύο αγωνιστικές για το άλλο κομμάτι, αν έχεις ας πούμε ενδεχομένως πάνω από 15 λεπτά η δεύτερη διακοπή. Δεν υπάρχει διακοπή. Και τρίτη υποχρεωτικά εξοριστική διακοπή. Εκ του νόμου πάλι. Οι ομάδες γνωρίζουμε εξ αρχής από το πρωτάθλημα ότι δεν ήταν με καθόλου καλό μάτι αυτή την παράγραφο. Προφανώς γιατί και πολλά λεφτά χάνουν οι ομάδες από αυτήν την ιστορία. Και βεβαίως και ακόμα περισσότερα λεφτά όταν και αγωνιστικά δηλαδή στερούν οι ομάδες όταν παίζουν χωρίς θεατές. Κανείς δεν το θέλει. Υπάρχει μια άποψη που νομίζω ότι ίσως και αρκετοί την υιοθετούν ότι το άναμα πυρσού δεν είναι ό,τι πιο επικίνδυνο. Δηλαδή δεν είναι ό,τι χειρότερο.
Αυτή η άποψη υπάρχει. Ναι, μπορεί πράγματι η δολοφονία είναι χειρότερη. Παρ' όλα αυτά ο νόμος λέει την άλλη άποψη, ναι, ότι αυτοί που το θεωρούν και το θεσμοθετήσανε, ναι, δεν έχει σημασία να κάνουμε μια φιλολογική συζήτηση τώρα για το αν είναι καλό, κακό, μπορεί να είναι επικίνδυνο ή όχι. Εγώ θα σας πω ότι αν ο πυρσός πέσει πάνω σε ένα παιδάκι θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ναι, τέλος πάντων, προληπτικά αυτοί ενδεχομένως είναι και πάρα πολύ αυστηροί. Εγώ δεν εξετάζω αυτό. Mm-hmm. Εξετάζω ότι έρχεται κάποιος και λέει εγώ δεν θέλω να έχεις πυρσούς. Μάλιστα, καλός ή κακός. Από εκεί και πέρα, όταν οι άλλοι ανάβουνε και βγάζουμε selfie και τις ανεβάζουμε και λέμε τι ωραία ατμόσφαιρα, στην τρίτη δώρο μία αγωνιστική. Καταλάβατε, δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να συμμορφωθούμε και σε μερικά πράγματα ή θα αλλάξει ο νόμος, αλλά μέχρι να αλλάξει ο νόμος θα, ναι, πρέπει αυτό, να συμμορφωθούμε στη συμπεριφορά. Ναι. Αν αλλάξει ο νόμος θα διαφοροποιήσουμε και τη συμπεριφορά μας. Αν δεν θεωρούμε ότι είναι επικίνδυνο, κατά την άποψή μου είναι έτσι. Δηλαδή αν ήταν στο χέρι σας, θα κρατούσε τον νόμο για χρόνια, μόνιμα κτλ. Απαγορεύεται το άναμα. Κοιτάξτε, δίστη. Ναι. Ναι. Και στα γήπεδα στο εξωτερικό δεν ανάβουν οι πυρσούς. Θα πάτε μόνο σε Ισπανία ενδεχομένως να γίνει. Δεν ανάβουν στη Γερμανία άμα θα πάτε πυρσούς. Ναι, είναι και θέμα της τιμωρίας. Δηλαδή, αν υπήρχε θέμα προστίμου, ίσως να μην το έθεταν οι ομάδες. Απλώς εδώ για πρώτη φορά στην τρίτη. Αν το πλήρωνε ο φίλαθλος που άναβε τον πυρσό για να πανηγυρίσει και το έλεγε ένα λάθος αφεντικό, εγώ εδώ πέρα έχω 5.000 πυρσό. Ωραία, σου απαγορεύω να ξαναμπεί στο γήπεδο και 5.000 από σένα. Θα το ξανά έκανε ποτέ? Ποτέ. Όχι, όχι. Κοίτα, σε έλεγε ότι εγώ είμαι η δύναμη του ΠΑΟΚ. Όχι, είδατε, απλώς μέχρι του... πέρυσι, επειδή υπήρχε το πρόστιμο, μάλλον δεν ενοχλούσε τους πολίτες ομάδες. Φυσικά, όχι δεν ενοχλούσε, φυσικά και τις ενοχλούσε. Γιατί του αρέσει τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πέρυσι έχει πληρώσει 1,5 καλή μεταγραφή σε πρόστιμα. Δεν τον ενοχλεί, λέτε? Ή επειδή είναι πολύ πλούσιος δεν τον ενοχλεί? Βεβαίως τον ενοχλεί. Να σας πω την αλήθεια. Αν τον ενοχλούσε πάρα πολύ, θα έκανε και κάτι παραπάνω να το λύσει. Τώρα να δούμε, θα κάνει. Για να δούμε. Όταν άμα αναγκαστεί να παίξει, ας πούμε, μια αγωνιστική χωρίς. Και εντάξει, μπορεί να μην είναι παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω τώρα το επόμενο πρόγραμμα του ΠΑΟ. Λεβαδιακός και Τρίκαλα, ένα τα χρονικά περιθώρια. Ας πούμε, δεν τον καίει ιδιαίτερα. Αλλά με ήταν κανένα με ανταγωνιστή, ας πούμε, εσείς τι λέτε, δεν θα προβληματιζόταν εκεί περισσότερο? Εγώ δεν λέω δεν προβληματίζεται. Αλλά τώρα είμαστε μπροστά στο πρόβλημα. Ναι. Το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το Καρασκάκι τα έλυσε αυτά, σας ξαναλέω. Όσο και δεν μας αρέσει. Λυμμένα είναι αυτά στο Καραϊσκάκι. Δεν τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Με τον ΠΑΟ κανάψαν πολύ πυρσί, ναι, και πλήρωσαν πρόστιμο. Μπορεί να τιμωρήθηκε, βεβαίως. Αλλά γενικώς να ξέρετε ότι αυτά τα θέματα θεωρούν ότι υπάρχει παρακολούθηση και έχουν πρόβλημα. Ναι. Οι αεξίδες είναι εκείνοι που συμμορφώθηκαν γιατί την πάτησαν μια φορά, έπαιξαν και κλεισμένον. Και από εκεί πέρα δεν έχουν ανάψει πυρσό σε κανένα παιχνίδι. Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι φίλαθλοι μεταξύ τους, όταν βλέπουν τον διπλανό, ο οποίος θα κάνει οποιοδήποτε πράγμα που εκτρέπεται από τη φυσιολογική συμπεριφορά, αντί να το πανηγυρίζει και να λέει τι λαός είμαστε εμείς, όποιος είναι αυτός ο λαός. Έτσι, θα πρέπει να αποφασίσουν ότι κάνει κακό στην ομάδα. Και αν τι να κάνει ένας ομάδα, απλός φίλαθος, κύριε Βίτα? Τίποτα. Οι πέντε που είναι γύρω του όμως θα τον βάλουν κάτω σε πληροφορία και θα τον σβήσουν. Αυτό μπορεί να κάνει. Τον πυρσό, λέτε? Βέβαια. Πάμε σε αυτό τώρα καταρχήν. Τώρα στα υπόλοιπα δεν λέω να πάνε να αντικαταστήσουν την αστυνομία. Ναι, προφανώς, ναι, δεν γίνεται αυτό. Ναι. Ποιος θα κάτσει να μπει σε φασαρίες τώρα για αλλούντε? Δεν θα γίνει αυτό. Βεβαίως. Λέω όμως ότι και μεταξύ ο κόσμος, ας πούμε, και λοιπά, θα ξέρει ότι αν υπάρχει μια τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει και ο ίδιος να αυτοπροστατευτεί. Αφού πλέον δεν λειτουργεί αλλιώς ένα σύστημα, θα πρέπει να αυτοπροστατευτεί η ομάδα, εκτός και αν δεν τον απασχολεί. Mm-hmm. Η πραγματική αγάπη είναι εκεί, δεν είναι στο ότι θα προκαλέσω ζημιά στην ομάδα. Ξέρετε, πώς το έχετε φιλοσοφήσει εσείς, γιατί σε ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν κουνιέται φύλο? Πώς έχει περάσει το μήνυμα εκεί και είναι όλοι απόλυτα πειθαρχημένοι? Για τον ίδιο λόγο περνάνε τα μνημόνια και δεν περνούσαν οι ελληνικοί νόμοι. Ξέρεις, βούρδουλα. Ήταν σύνθετο αυτό. Πάρα πολύ σύνθετο. Εγώ πάντα θα σας δίνω σύνθετο απάντηση. Για τον ίδιο λόγο που πέρασαν τα μνημόνια απ' έξω, δηλαδή ερχόμενα. Μάλιστα. Και τα φάγαμε. Και δεν περνούσαν ως ελληνικοί νόμοι, μάλιστα. Θα σας πω το πιο απλό, δεν μπαίνουμε σε πολιτική κουβέντα. Ναι. Χρειαζόταν αρχή μνημόνιο για να μετρήσει το κράτος πόσους δημοσίους υπαλλήλους διαθέτει. Ναι. Είχα χάσει το μέτρημα. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, κύριε Βίτα. Δεν έχει να κάνει εκεί. Να το χάσει το μέτρημα, θα πεις. Ένα εκατομμύριο, ένα 200, ένα 250, θα πεις κάτι. Να μην έχεις ιδέα τι σου γίνεται όμως, είναι τρομερό. Μια βόλτα στα γραφεία του Πασόκ και τα είχαν όλα. Τους φοβόμαστε, δηλαδή τους υπολογίζουμε παραπάνω από ότι τους δικούς μας. Δεν ξέρω τώρα ποιος μπορεί να. Όχι, είναι είμαστε λόγος. Λίγο της λεζάντας. Θέλουμε να δείξουμε στους άλλους ότι έχουμε ευρωπαϊκό προφίλ. Αυτό είμαστε. Τι είμαστε? Παλικεντζίδες είμαστε. Αυτό είναι το θέμα. Άγνωστο για τη συμβαίνει. Ίσως και από την άλλη. Είναι πιο αυστηρά τα μέτρα και από τις ίδιες τις ΠΑΕ, ξέρετε, έτσι.
Δηλαδή ναι, εκεί πέρα είναι και οι security έχουν μία άλλη, ας πούμε... Γιατί εδώ, ξέρετε κάτι, όλοι κλείνουμε το μάτι. Όταν βλέπω εγώ μέσα στην Τούμπα να υπάρχουν, για παράδειγμα, με τον Παναθηναϊκό 500 πυρσί, με συγχωρείτε πάρα πολύ τώρα, αυτή έχει κλείσει κάποιος το μάτι σε αυτήν την ιστορία. Mm-hmm. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ... Ναι, δεν είναι πέντε. Ναι. Δεν μπορώ να μπαίνουν τσουβάλια πυρσί μέσα από τις θύρες και οι αστυνομικοί να τα επιτρέπουν. Χωρίς να εννοώ τίποτε άλλο, αλλά θέλω να πω ότι μου φαίνεται αδιανόητο. Απλά μου φαίνεται αδιανόητο, αν και πολλά πράγματα μου φαίνεται αδιανόητο από τη χώρα. Αλλά θέλω να πω ότι όταν κλείνεις το μάτι, θα μπορέσει συνέπειες. Σωστά. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Κύριε Βίτα, ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Αυτά τον κύριο Γιώργο Βίτα, δικηγόρο, εξειδικευμένο και στο αθλητικό δίκαιο. Επαναλαμβάνουμε ότι το πρόβλημα υπάρχει. Απλά στον κανονισμό υπάρχει αυτό το παράδοξο με το άναμα ή την ρήψη. Θα δούμε πού θα πάει η υπόθεση και πώς θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Εγώ νομίζω ότι με το κλίμα που επικρατεί ο ΠΑΟΚ δεν γλιτώνει. Αφού δεν συμμορφώνεται ο κόσμος, προφανώς και να παίξει με το Λεβαδιακό με κόσμο, κάποιοι πάλι θα ανάψουν πυρσό. Θα τιμωρηθεί στην πορεία. Και μήπως πρέπει και να τιμωρηθεί. Μήπως όλο αυτό που συνέβη μέχρι τώρα δεν ήταν αρκετό για να περάσουν τα σωστά μηνύματα. Τώρα, τι θα γίνει πριν από τα ΠΑΟ ΚΑΕΚ και ΠΑΟ Ολυμπιακός, εκεί όπου μπορεί να παιχτεί το πρωτάθλημα. Τι θα γίνει, φίλε, να σου πω. Στο ΠΑΟΚ, στατιστικά, επειδή έχει 7 νίκες και κλεισμένο των θυρών, δεν θα σου κάτσει μια στραβή άμα συνεχίσει να το παίζει. Στατιστικά μπορεί να κάτσει στραβή είτε με κόσμο είτε χωρίς κόσμο. Εννοείται αυτό. Απλά λέμε ότι οι πιθανότητες... Έρχεται ένας διαιτητής που είναι λίγο ματιασμένος από τους άλλους και έρχεται σε γεμάτο γήπεδο ή σε άδειο γήπεδο. Πού θα ματιαστεί περισσότερο? Θα έχει κακή απόδοση, εννοείς. Ναι. Όλα παίζουν ρόλο. Όλα παίζουν ρόλο, αυτό σου λέω. Όλα παίζουν ρόλο. Έρχεται ο Λεβαδιακός και κλείνεται, να πούμε, στο 1/5 του γήπεδου. Ωραία. Και δεν σου δίνει διάδρομο με τίποτα. Και πέφτουν και 5 κλωτσιές και ο άλλος κοιτάει τον ουρανό. Ναι, είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Με κόσμο από ό,τι χωρίς. Αυτό σου λέω. Εννοείται. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Επαναλαμβάνουμε. Ο κύριος Βίτας μας είπε τις δικές του εκτιμήσεις, τις απόψεις. Θα δούμε νομικά πώς θα πάει το θέμα. Υπάρχει νομικό κενό, εγώ βλέπω. Ναι, έχει. Δηλαδή, ο κύριος Βίτας λέει ότι είναι σύνθετες οι. Μάλλον είναι διαφορετικές οι ποινές και συνδέονται. Ναι. Ωραία. Μέχρι τώρα εμείς η εικόνα που είχαμε από αυτούς που είχαμε μιλήσει έλεγαν ότι δεν συνδέεται. Ναι, γιατί έχετε αυτό το θέμα και στην εκδίκαση της ΑΕΚ. Ναι. Τότε που ο δικηγόρος της ΑΕΚ είπε στους δικαστές, μα εσείς μου λέτε ότι θα έπρεπε να τον πετάξουμε τον πυρσό και θα ήταν αυτό, θα επέφερε αυτό μικρότερη ποινή. Στην εξέλιξη και στην πράξη το δούμε πού θα πάει αυτή η υπόθεση. Είτε έτσι πάντως, είτε αλλιώς, βεβαίως και υπάρχει πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ και το συγκεκριμένο ζήτημα. Ο 963 γράφει εξονυχιστικός έλεγχος στις θύρες από εταιρεία, ξέρω εγώ, του Ιβάν. Ο 944 δηλαδή δεν πρέπει να ανάψουμε πυρσούς, αλλά στην περίπτωση που ανάψουμε πρέπει οπωσδήποτε να τον πετάξουμε μέσα. Και όμως κάπως έτσι το θέτει ο νέος κώδικας. Την καλημέρα μας και στον φίλο των 183. Επιστρέφουμε και με ποδόσφαιρο και με τα υπόλοιπα στη δεύτερη ώρα. Μηνύματα για όλα τα θέματα FM γράφεται και ενώ αφήνετε το μήνυμα στο 545-26. Για να μην το ξεχάσουμε και για τα μεταγραφικά θέματα του ΠΑΟΚ, μια και από εδώ και πέρα θα κορυφωθούν για τις θέσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη να ενισχυθεί. Άλλο το να λέμε εμείς ότι εντός Ελλάδας π.χ. ο Χατζησαφή είναι ένας καλός αριστερός μπακ και άλλο να τίθεται θέμα να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Εμείς λέμε ότι αν ο ΠΑΟΚ
κάνει την κίνηση και προχωρήσει και αρχίσει και γράφεται, διαδίδεται, θα φάει τα μούτρα του. Είναι το πιο πιθανό αυτό. Τους μπερδεύεις. Ο Χατζησαφή, ο μάνατζερ του, είναι κολλητός με τον Ολυμπιακό και άμα είναι θα πάει στον Ολυμπιακό. Ωραία. Νομίζω ότι έχει πάει ήδη. Ναι. Δεν υπάρχει θέμα Χατζησαφή στον ΠΑΟ. Θα γίνει ό,τι με τον Ασαριφάρ. Ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο. Και μην πούμε τώρα ήταν καλός, δεν ήταν καλός ο Ασαριφάρ κτλ. Και ο Χατζησαφή τώρα δεν είναι κανένας υπερπαίκτης, να μην τρελαθούμε. Και αριστερό μπακ στην Ελλάδα δεν υπάρχει, ναι, για τον Χουλτ καλύτερο είναι. Από το Χουλτ καλύτερο είναι. Αλλά άλλο αυτό όμως. Όποιος πάει να πάρει το Χουλτ, αν πάρουν το Χουλτ, ας πάει να αυτοκτονήσει κιόλας ένα λεπτό μετά. Γιατί θα το σκοτώσω εγώ. Μπράβο. Ναι. Άρα για τον Ιρανό, το πιο πιθανό, αν αρχίσει και κινείται και γράφεται, που γράφεται ήδη δυστυχώς, είναι να ξεφτυλιστεί ο ΠΑΟΚ. Οι διαρροές προς... Όπως ακριβώς με τον Ασαριφάρ. Ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ για Χατζησαφή είναι διαρροές οι οποίες προέρχονται από αλλού, ωραία, για να εκθέσουν τον ΠΑΟΚ, ξεκάθαρα. Εντάξει. Όσο για τον Χουλτ, πραγματικά δηλαδή αν κάποιος βλέπει τον Χουλτ και πιστεύει ότι είναι παίκτης για τον ΠΑΟΚ, πραγματικά αυτοκτόνα αύριο. Ναι, θα είναι απόδειξη, ρε παιδί μου, ότι έχεις μικρή γκάμα επιλογών. Ότι είσαι άμπαλος βασικά. Μιλάμε τώρα για κακό παίκτη. Ότι δεν έχεις επιλογές, ότι δεν μπορείς να απλωθείς. Δεν να... είναι, ρε φίλε. Βάλε τον Τζαούσι. Καλύτερος παίκτης είναι. Θα βγάλεις και ένα παίκτη. Πολύ καλός. Εννοείται. Αυτό για το μεταγραφικό, για να μην ξεχαστούμε. Χουλτ, τον βλέπω και με ανεβαίνει το μάτι στο κεφάλι. Φαντάζομαι κοντό ξανθό με κοτσίδα 2 εκατοστών να παίζει τον ΠΑΟΚ και παθαίνω αμόκρε, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά. Πραγματικά, δηλαδή. Πω. Ναι. Τραγικό. Δεν μπορεί να πετύχει συμπαίκτη, εντάξει. Δεν μπορεί να πετύχει συμπαίκτη. Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που Ερίκε δεν τον συνάντησε ποτέ στο μαρκάρισμα. Τότε που μάλλον ο Μάτος με τον Ίβιτς, τι θα γίνει, θα καλό το πει. Καλό παιχνίδι έκανε και. Τι καλό παιχνίδι, χωρίς μαρκάρισμα ήταν. Και βγήκε 15 φορές και δεν βγήκε συμπαίκτη. 15 φορές χωρίς μαρκάρισμα βγήκε. Τι καλό παιχνίδι έκανε εκεί. Εγώ έτσι όπως είμαι τώρα, ναι. Άμα βγω 15 φορές, ναι, χωρίς μαρκάρισμα, ναι, θα πετύχω 5 δικό μου. Κατά τύχη. Καθόλου κατά τύχη. Σε λασπωμένο τερέν. Θα σημαδέψω. Λοιπόν, όλα αυτά θα κορυφωθούν τις επόμενες ημέρες. Τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ και για παίκτες που είναι να έρθουν, αλλά και για παίκτες που μπορούν να αποχωρήσουν. Είναι μια κρίσιμη περίοδος. Και άντε να δούμε πού θα καταλήξει και πότε, αν μπορεί να γίνουν νωρίς κάποια πράγματα ή αν θα πάμε πάλι τέλη Ιανουαρίου για να οριστικοποιηθούν όλες οι αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο ΠΑΟΚ. Εγώ όπως έγραψα και χθες, ναι, ναι, θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει έναν παίκτη στην επίθεση όπου θα έχει τα στοιχεία και το γκολ και το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να ξέρει μπάλα. Ακριβώς ήταν αυτός. Ας πληρώσεις. Τι θα κάνουμε τώρα. Να δηλαδή πληρώσουμε. Ο Μπάγκιτς που λέμε γράφτηκε στη Φόρτσα, 5 εκατομμύρια έδωσε η Ντουνέζε στους Τούρκους. Ναι, οι οποίοι Μπάγκιτς την χρονιά που τον πήρε η Ντουνέζε τα βάζει όπως θέλεις. Αυτό σου λέω, τι είναι ακριβώς. Ναι, ακριβώς παίχτης. Τέτοιος παίχτης. Δεν νομίζω αγορά να πας για Μπάγκιτς. Ναι. Ποιος φέτος στην Ντουνέζε δεν παίζει. Δεν παίζει. Από εκεί πέρα χρειάζεσαι αριστερό μπακ. Λίνο, τέτοιο ποιοτικό αριστερό μπακ, με ταχύτητα, ποιότητα, συνδυαστικό ποδόσφαιρο, assist, goal, τα πάντα. Ωραία. Και χρειάζεσαι για μένα ένα μουλάρι, εξάρι που να παίζει και στόπερ. Για να αποκτήσεις, γιατί εγώ δεν είμαι της άποψης να σπάσει το δίδυμο που υπάρχει τώρα, αλλά παράλληλα, επειδή θα χρειαστεί βάθος, να έχεις μία επιλογή ακόμη. Ο ΠΑΟΚ για την ιστορία έχει δεχτεί 7 γκολ σε ένα γύρο, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή η άμυνά του ανταποκρίνεται. Η όλη λειτουργία. Ναι. Εντάξει, ρε φίλοι, άρα και τα στόπερ. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι και με τερματοφύλακα να μην κάνει παπάδες. Ναι. Εντάξει. Και με, ξέρω εγώ, με αριστερό μπακ εμένα. Αυτό που λέει ο Σταύρος είναι ότι ο ΠΑΟΚ δέχεται τις λιγότερες φάσεις, έχει τις λιγότερες επεμβάσεις εντός περιοχής,
Δεν φτάνει η μπάλα δηλαδή. Δεν φτάνει. Και τις λιγότερες αποκρούσεις. Δηλαδή δεν έχει κάνει ο goalkeeper του πολλές αποκρούσεις. Ναι. Και γιατί δεν φτάνει η μπάλα, αλλά και γιατί, εντάξει, σε πολλές περιπτώσεις ό,τι πήγε μέσα έγραψε. Είναι η αλήθεια. Είναι η αλήθεια. Mm. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια πολύ καλή αμυντική λειτουργία. Δεν φτάνει η μπάλα. Η ομάδα προφυλάσσει καλά τον τερματοφύλακα. Που θα μπορούσε να δώσει κανένα δύο βαθμούς. Θα μπορούσε να δώσει ή θα έπρεπε να δώσει κανένα δύο βαθμούς παραπάνω. Αυτά τα καλά και τα άσχημα. Πάμε στην Ελένη Μπούτου να δούμε κάποια ακόμη θέματα για την ποδοσφαιρική ομάδα. Χριστουγεννιάτικα, άδεια, αυτά τα λοιπά. Τι άλλο συμβαίνει. Α, και τι γράφετε στο Ισραήλ, ναι, για τον Αθανασιάδη. Ελένη, καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Φτάνουμε σε αυτή την ωραία περίοδο, σε αυτό το ωραίο διάστημα που έρχονται πληροφορίες. Όπου ευτυχώς, καλά Χριστούγεννα. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Δηλαδή γλιτώνουμε το ένα μέρος. Ναι. Πόσο έχουμε για το επόμενο παιχνίδι, 6 Ιανουαρίου είναι? 6 πέφτει, ναι. Ναι, όπου 15-16 μέρες γεμάτες. Έχουν εκεί παίκτες ένα έτσι διάστημα για αποφόρτιση. Η πρώτη διακοπή με καλό κλίμα. Δόξα τω Θεώ. Ναι, όντως, γιατί πάντα αυτό συζητάμε. Πότε ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ έφυγε χωρίς με καλό κλίμα, δεν το λες καλό κλίμα. Σε ρήνικον. Ναι, ποδοσφαιρικά. Σε ρήνικον. Ναι. Και οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους περίπου 8 μέρες. Μάλιστα σήμερα ήταν προγραμματισμένο, έτσι, ήταν προγραμματισμένο ένα πρόγραμμα αποφόρτισης μετά το χθεσινό παιχνίδι. Ωστόσο ο Λουτσέσκου τους την χάρισε εντός εισαγωγικών, όντας απόλυτα ικανοποιημένος από την πεντάρα. Όπως δήλωσε και ο ίδιος χθες, κάναμε ένα τεράστιο βήμα και αυτή ήταν η ουσία για μένα στο χθεσινό παιχνίδι του Κυπέλλου. Και από όρια της ικανοποίησης του προπονητή ήταν ότι η σημερινή προπόνηση δεν πραγματοποιήθηκε, ούτως ή άλλως θα είχε έτσι χρώμα αποφόρτισης και πιο χαλαρώματος για τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, οι οποίοι ξεκίνησαν για τις άδειές τους μέχρι τις 28 του μήνα, εκεί που είναι προγραμματισμένη η επιστροφή. 28 Δεκεμβρίου βεβαίως. 8 μέρες περίπου. Μια εβδομάδα και κάτι. Μια χαρά. Μια εβδομάδα και κάτι για να πάρουν έτσι τις ανάσες τους, να χαλαρώσουν, να περάσουν αυτές τις μέρες με τις οικογένειές τους. Σιγά μην μείνει κανείς εδώ, θα φύγουν όλοι. Ακριβώς. Ήδη οι περισσότερες έτσι γυναίκες των ποδοσφαιριστών, τα παιδιά τους έχουν αναχωρήσει αρκετές μέρες νωρίτερα από την Θεσσαλονίκη και από σήμερα το πρωί παίρνουν το αεροπλάνο και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, άλλος για Πορτογαλία, άλλοι για τις πατρίδες τους, προκειμένου να βρεθούν κοντά τους και να περάσουν αυτές τις ημέρες. 8 μέρες διακοπές έχουν. Ναι, από σήμερα μέχρι τις 28 πρέπει να είναι πίσω. 7 είναι στην ουσία, έτσι. Θα ήταν 6, τους χάρισε τη σημερινή. Αυτό. 7. 28 πρέπει να είναι πίσω, γιατί και είναι το ραντεβού για προπόνηση. Εντάξει. Επέστρεψε χθες. Ξέρουν καλύτερα. Επέστρεψε χθες το βράδυ η ομάδα αργά από τα Τρίκαλα. Υπήρχε και ικανοποίηση για το αποτέλεσμα, οπότε ο Λουτσέσκου έτσι λίγο πιο χαλαρός και ευδιάθετος δεν του συνάντησε το πρωί όπως θα συνήθιζε άλλες ημέρες μετά την επομένη των αγώνων και τους τη χάρισε προκειμένου να αναχωρήσουν λίγο νωρίτερα. Μέσα σε όλους αυτός που διακρίθηκε ήταν ο Μιστακίδης και βεβαίως έγινε θέμα για το γεγονός ότι έπαιξε. Υπήρχαν πολύ ιδιαίτερες στιγμές χθες. Η στιγμή που τον φώναξε και έτρεχε πανικόβλητος να μπει να προλάβει να παίξει και η στιγμή όπου έχει σκιστεί στο φρύδι από μία σύγκρουση και γελάει. Και γελάει ηρωνικά με το ότι κοίτα να δεις τι γίνεται. Έκανα τόσο υπομονή να μπω και να παίξω και πάλι χτύπησα. Ακόμα και στα 5 λεπτά ξέρω εγώ που προλάβα να αγωνιστώ. Εγώ κρατώ μία τάκα από τον Μιστακίδη ότι όταν χάνεις κάτι το εκτιμάς και ο Γιάννης έχασε και προπονήσεις και αγώνους και ένα σημαντικό διάστημα από την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ και όλο αυτό το εκτίμησε. Μάλιστα είχε συγκλονίσει τη συνέντευξή του λέγοντας ότι όταν ξυπνούσα και πονούσα εκεί καταλάβαινα πόσο καλά ήμουν, άσχετα αν ήμουν βασικός ή αναπληρωματικός όταν έπαιζα. Το βασικό είναι να έχεις την υγεία σου και να μπορείς να προσφέρεις είτε από τον πάγκο είτε μέσα στην βασική ενδεκάδα. Και χθες όντως ήταν πολύ ωραίο το στιγμιότυπο το οποίο μετέφερε η συνδρομητική, ότι όταν το φώναξε ο προπονητής του για να μπει ως αλλαγή μετά από 240 ημέρες αποχής από τα γήπεδα, ήταν ανυπόμονος. Έτρεχε πέταξε να προλάβει να παίξει έστω και ένα λεπτό παραπάνω. Ακριβώς. Πέταξε το φανελάκι της προπόνησης, πολύ γρήγορα βρέθηκε εκεί στη γραμμή για να μπει ως αλλαγή.
και είχε και αυτό το ατύχημα έτσι με τα αράματα, αλλά γελούσε και ο ίδιος. Είδαμε και στο ΠΑΟ 24 φωτογραφία με το τσιρότο το οποίο του έβαλαν στο φρύδι. Ο ίδιος το χαρακτήρισε ως δώρο που αποκόμισε έτσι με την επιστροφή του. Φυσικά η επιστροφή του Μιστακίδη ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε και στα αποδυτήρια, και ο Βαρέλα και ο Κουλούρης και ο Πέλκας τον καλωσόρισαν έτσι με πολύ όμορφα μηνύματα πίσω στην αγωνιστική δράση. Αλλά το ΠΑΟΚ μόλις ανέβηκε, μόλις δηλαδή με το που το συζητάμε, 8 μήνες απουσίας, αλλά η ικανότητα του, ναι, 27 να μπαίνει στο γήπεδο και να αλλάζει τα δεδομένα δεν επηρεάστηκε στο ελάχιστο. Και ο ίδιος πάντως τοποθετήθηκε μετά το τέλος του παιχνιδιού με ένα έτσι μήνυμα στην προσωπική του ιστοσελίδα. Ευχαρίστησε τους ανθρώπους που του στάθηκαν όλους αυτούς τους μήνες, όλο αυτό το διάστημα, σαφώς την οικογένειά του, τους γιατρούς του ΠΑΟΚ, τους θεραπευτές, τους συμπαίκτες, τον προπονητή του που δούλευε κάθε μέρα και του στέλνε έτσι μηνύματα συμπαράστασης και δυνάμων. Φυσικά ευχαρίστησε τον κόσμο που ήταν στο πλευρό του. Δεν ήμουν μόνος μου, όπως σημείωσε ο Μιστακίδης. Σας ευχαριστώ. Επέστρεψα και δώρο οράματα δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό είναι. Έτσι. Πάμε σε ό,τι γράφεται στο Ισραήλ. Λένε και το ανέδειξες νωρίτερα μέσα στο ΠΑΟΚ για τον Αθανασιάδη. Ναι, υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά στο Ισραήλ. Για την εκεί παρουσία του. Για την παρουσία βεβαίως του Στέφανο Αθανασιάδη, ο οποίος μετακόμισε το καλοκαίρι για λογαριασμό της Μακάμπι Χάιφα. Φαίνεται πως τα πράγματα δεν έχουν πάει έτσι όπως δεν τα περίμενα. Δεν του πάνε τα πράσινα. Δεν είναι. Από την πρώτη στιγμή, ρε παιδί μου, δεν είναι. Δεν του πάνε έτσι όπως τα περίμενε εκεί στο Ισραήλ και η ομάδα μοιάζει να είναι προβληματισμένη από την γενικότερη παρουσία του Έλληνα Φορ, ο οποίος δεν αποκλείεται να αποτελέσει παρελθόν, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι Ισραηλινοί, τον Γενάρη. Αν βρεθεί η φόρμουλα για το διαζύγιο ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και προφανώς να βρεθεί ομάδα. Βεβαίως. Δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες για τα οικονομικά δεδομένα, απλά σε πρώτη φάση καταγράφουν ότι υπάρχει μια γενικότερη έτσι δυσαρέσκεια και ένας προβληματισμός, αν θέλετε, για την παρουσία του Αθανασιάδη. Βεβαίως είναι κάτι το οποίο απορρέει και από την συμπεριφορά και από τη δική του ψυχοσύνθεση, γιατί και ο ίδιος ψάχνει και ψάχνεται για να φύγει από το Ισραήλ. Βεβαίως ο τύπος του Ισραήλ προχωράει ένα βήμα παρακάτω, σημειώνοντας ότι υπάρχουν διάφορες προτάσεις από Τουρκία και από Κύπρο. Και βάλει και τον ΠΑΟΚ μια μέσα. Αλλά κάπου εκεί μπαίνει στο παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ, για τον οποίο αναφέρουν ότι γίνονται ζυμώσεις, επαφές. Επειδή ψαχνόταν προηγουμένως ο Σταύρος για το τι ακριβώς αναφέρουν, σημειώνουν ότι γίνονται επαφές ανάμεσα στον Κλάους για πιθανή επιστροφή του στην πρώην ομάδα του και συγκεκριμένα στον ΠΑΟΚ. Επειδή υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στο Ισραήλ, δεν είναι μόνο μία. Το ίδιο περιεχόμενο, το ίδιο αυτό. Στο σελίδα ακριβώς. Άλλοι το προχωρούν λίγο παρακάτω λέγοντας πως ο ΠΑΟΚ έχει χτυπήσει ήδη την πόρτα της Μακάμπη, ζητώντας την επιστροφή του Κλάους τον Γενάρη. Αλλά δεν επιβεβαιώνεται. Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν επιβεβαιώνεται στην παρούσα φάση. Κρατάμε όμως ως κοινό έτσι, σημείο αναφοράς των Ισραηλινών, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια από την ομάδα, υπάρχει δυσαρέσκεια και από την πλευρά του Κλάους. Γενικώς δεν κούμπος, όπως φάνηκε, ναι, η συγκεκριμένη μεταγραφή στην Μακάμπι Χάιφα. Και δεν αποκλείται το Γενάρη να έχουμε εξέλιξεις. Μάλιστα. Πάμε και στο βραδινό μεταμεσονύκτιο μήνυμα του Σαββίδη, του Γιώργου Σαββίδη. Είναι κάτι το οποίο μας έχει συνηθίσει, το έκανε και χθες. Τα μεταμεσονύχτια. Αλλά συνήθως μετά το παιχνίδι, μετά το τέλος, ναι, του παιχνιδιού, στα 5 με 10 λεπτά υπάρχει μια τοποθέτηση, αλλά χθες άργησε γιατί το μήνυμα ήταν μεταμεσονύχτιο, ήταν γύρω στις 2 το βράδυ. Τοποθετήθηκε βεβαίως το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το παιχνίδι στα Τρίκαλα. Ανέφερε ότι ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έκρυβε παγίδες και χάρηκε ιδιαιτέρως γιατί οι ασπρόμαυροι παρουσιάστηκαν σοβαροί σε αυτό το παιχνίδι και κατάλαβαν την σημασία του. Μπράβο σε όλους που κατάλαβαν τη σημασία του. Ακριβώς. Σωστά. Μοίρασε μπράβο στους παίκτες. Είχε πολύ καλή νοοτροπία χθες ο ΠΑΟΚ. Που κατάλαβαν τη σημασία του παιχνιδιού, ενός παιχνιδιού που, όπως ο ίδιος σημείωσε, έκρυβε παγίδες. Ιστερόγραφο και εκεί θα σταθώ. Το PS είναι ιστερόγραφο. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ο κίνδυνος τιμωρίας της Τούμπας είναι ορατός. Κανένας πυρσός για να είμαστε μαζί ως το τέλος. Ας αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας. Καλές γιορτές, ανέφερε μεταξύ άλλων. Το καλές γιορτές σημαίνει ότι δεν θα ξαναβάλει. Όχι, όχι, το είχε πει και μετά το μάτς με τον Πλατανιά. Καλές γιορτές. Όχι, μήπως ήταν, επειδή μου, ήταν το τελευταίο πριν τις γιορτές, γι' αυτό λέω. Ναι. Αλλά αποκλείεται. Ναι, σαφώς. Το ένα θέμα συζήτηση είναι το αγωνιστικό και κυρίως το πρώτο ημίχρονο και το νεκρό διάστημα του ΠΑΟΚ, το οποίο ανέλησε και ο Ράσβαν Λουτσέσκου, και σαφώς το δεύτερο ημίχρονο, και το άλλο αφορά
τους πυρσούς, το οποίο συζητήσατε και εσείς νωρίτερα στην εκπομπή με τον κύριο Βίτα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, το μήνυμα της διοίκησης, έτσι, διαστόματος Γιώργου Σαββίδη, και αφορά όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Όλους. Έτσι. Ωραία. Ελένη, δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι? Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πέρα από τον Σάχοφ, που του πάει έτσι λίγο το κύπελο. Μια χαρά την κάνει τη δουλειά του ο Κρανός. Μια χαρά ρόλο έχει στην ομάδα. Χρήσιμος είναι. Μια χαρά. Και όχι 50 μάτς όπως πέρυσι, αλλά είναι πολύ χρήσιμος όπως το ξέρουμε. Και έχει καλή παρουσία. Και φυσικά για να σταθώ. Και τι λέει? Ναι. Τι είπε ο Σάχοφ? Όχι, για να σταθώ λέω ο Σάχοφ, ο οποίος του πάει το κύπελο γενικότερα. Α, έτσι, ναι. Έρχεται, δίνει βοήθειες όσο και όταν μπορεί, αναλόγως τον ρόλο που του αναθέτει ο εκάστοτε προπονητής του. Για να μην αδικήσουμε και τους άλλους έτσι, ποδοσφαιριστές, έκλεισε με πολύ όμορφα μήνυματα χθες η βραδιά για τον ΠΑΟΚ και από τον Βαρέλα και από τον Πέλκα. Όλοι μαζί πόσταραν μία φωτογραφία, το ανέφερες και εσύ στην αρχή της εκπομπής, Δημήτρη. Όλοι μαζί μια ομαδική φωτογραφία στα αποδυτήρια, προτού πάρουν έτσι το δρόμο για τις ημέρες ξεκούρασης. Και έδωσαν έτσι, έστειλαν ένα μήνυμα ενότητας με φόντο το δεύτερο γύρο και φυσικά τις υποχρεώσεις που έχουν μπροστά τους. Η χρονιά κλείνει όπως πρέπει. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές. Ένα από τα μηνύματα του Κουλούρη. Συνεχίζουμε μαζί του Πέλκα και βεβαίως βήμα-βήμα από τον Φερνάντο Βαρέλα. Ναι, και κάνω τα χέρια τον Μπίσεσβαρ, γιατί γράφει φίλος ότι εντάξει, πείτε το, ρουφάει την κοιλιά του. Στη φωτογραφία κάνω τα χέρια τον Θεό αυτόν, του ποδοσφαίρου. Άλλος φίλος γράφει για τον Αθανασιάδη και την τρίτη ομάδα που δεν μπορεί να πάει στη χρονιά, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής. Άλλος φίλος γράφει το καλές γιορτές, το είπε για αυτή την εβδομάδα. Okay, εντάξει. Ναι, γιατί το είχε πει και την... Εντάξει, okay, δεκτό. Εγώ απλά να αναφέρω και να συμπληρώσω πως υπάρχει έτσι ένα σχόλιο του Γιώργου Σαββίδη στο προφίλ του Βαρέλα. Μάλιστα. Για την παρουσία του. Νομίζω ότι ο Βαρέλα ανήκει στα αγαπημένα έτσι, παιδιά, αν υπάρχουν αγαπημένα παιδιά βεβαίως, του Γιώργου Σαββίδη. Είμαστε ΠΑΟΚ, είστε οι καλύτεροι, οι παιχταράδες μου. Μαζί θα καταστρέψουμε εντός εισαγωγικών τους πάντες. Έχουμε το τέρας εντός εισαγωγικών και δεν φοβόμαστε κανέναν. Μπράβο, σημείωσε κάτω από το ποστάρισμα του Βαρέλα ο Γιώργος Σαββίδης πριν από λίγο. Ωραία. Αυτά. Ελένη, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Αυτά γύρω-γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα που τελείωσε καλά το 17 με ένα σερί. Δεν είπαμε κάτι για ατομική απόδοση χθες. Εντάξει. Αυτό που κάνει ο Μάτος είναι εντυπωσιακό, όσο και αν είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά μάλλον καταλαβαίνει και ξέρει καλύτερα εκείνος πότε τον παίρνει. Τι? Να κατασκηνώνει στην αντίπαλη περιοχή, γιατί χθες ήταν αυτό που συμβαίνει και στο πρώτο γκολ. Ρε φίλε, δηλαδή εκεί δεν μπορεί να παίρνει rebound ο δεξιός μπακ. Μόνο ο Μάτος μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εντάξει, ρε φίλε, ο Μάτος καταλαβαίνει όμως, βλέπει τους χώρους που υπάρχουν, έχει εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο άλλος δεν περιμένει να παίζει ο μπακ σου από το 5 τόσο ψηλά, ναι, και του έχει δώσει το χώρο. Να έχει 4-5 τελικές ο δεξιός μπακ, να κοντεύει να κάνει χατρίκ, είναι... Εντάξει. Σε αυτό το παιχνίδι είναι αυτό που πρέπει να κάνεις. Ναι, γιατί τον βλέπεις και σε άλλα που ξέρει... ότι δεν ανεβαίνει τόσο. Και εντολές βέβαια μπορεί να υπάρχουν πάντα για το πότε χωράει και πότε δεν χωράει να ανεβαίνει. Νομίζω ότι Μπίσεβαρ και Σάχοφ έβγαλαν πολύ καλή νοοτροπία και έδειξαν ότι... Η δικαιολογία του ότι δεν παίζω, δεν έχω ρυθμό, άρα αποκλείεται να έχω καλή απόδοση, μπορεί και να μην ισχύει, γιατί βλέπεις ότι υπάρχουν και ποδοσφαιριστές οι οποίοι χωρίς να έχουν ρυθμό αγώνων μπορούν να μπουν ξαφνικά και να έχουν μια χαρά απόδοση. Ο Σάχοφ μ' άρεσε χθες. Βεβαίως. Αλλά για αυτά τα παιχνίδια ο Σάχοφ είναι κουτί, δηλαδή μπορείς να τον έχεις μόνο για αυτά. Και αλλαγή σε άλλα και πιο δύσκολα. Εντάξει, στον Πλατανιά που μπήκε αλλαγή την έκανε τη δουλίτσα. Έχει ρόλο. Κράτησε λίγο μπαλίτσα. Ρόλο έχει στον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ τώρα ο ίδιος. Ό,τι είχε και στην Τιέπλη να έχει, ερχόμενο από τον πάγκο. Ναι. Μια χαρά. Και χθες έχει και assist πολύ ωραία. Είναι ωραία assist αυτή που βγάζει τον Τζάρμα. Βέβαια. Και ωραία πετάγεται δεύτερο δοκάρι στην κεφαλιά του Κουλούρη από κόρνερ. Δύο γκολ αποστημένα χθες ο ΠΑΟΚ. Ναι. Να τα καταγράφουμε και αυτά. Το τελευταίο μήνα έχει αρκετά γκολ αποστημένα. Ναι, όχι, γιατί είχε γίνει ένα θέμα ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει γκολ αποστημένα. Πλέον έχει. Βεβαίως. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα για τα υπόλοιπα. Πάμε στο μπάσκετ. Η μέρα μπάσκετ τη σημερινή. Gaziantep Sport PAOK.
στην Τουρκία. Τώρα λεπτομέρειες, ώρα, δεδομένα, αυτά, τι ψάχνει ο ΠΑΟΚ, προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει. Ο Νίκος Μοσχοβίτης θα μας τα πει. Νίκο, καλό μεσημέρι. Πού είσαι, Λαϊκή, Πασχετική, πού είσαι. Τι γίνεται, όλα καλά. Τελευταίο παιχνίδι του Κλάσεν σήμερα. Πιθανό. Τι πιθανό. Πιθανό, ναι, είναι το τελευταίο παιχνίδι. Να το χαρούμε τελευταία φορά, αυτό λέω, ρε φίλε. Σίγουρα για το 2017. Α, όχι, όχι σίγουρα, γιατί που ξέρεις, μπορεί να είναι και μετά αύριο. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Ναι. Πότε παίζει ΠΑΟΚ αύριο. Παίζει 30 του μηνός. Πω, δύσκολο παιχνίδι αυτό. Λαύριο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, πολύ δύσκολο. Ταιριάζουν πιστεύω οι ομάδες. Μπορούμε να τους κλειδώσουμε. Πού στα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο όμως αν το πάρεις, σίγουρα κάνεις σημαντικό βήμα για τετράδα. Μακριά είναι αυτό, έχει ακόμα δρόμο. Ναι. Σήμερα τι κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Gaziantep. Η εικόνα των περισσότερων είναι στο τελευταίο παιχνίδι των δύο ομάδων, περίπου δύο μήνες. Εντάξει, από τότε έχουν αλλάξει πολλά και για τον ΠΑΟΚ και για την Gaziantep. Οι Τούρκοι έχουν αλλάξει προπονητή, ο Στέφανος ο Δέδας έχει φύγει, έχει αναλάβει ο Μάρκοβιτς που ξεκίνησε στην Τενερίφη και τους έχει πάρει μια κατηφόρα η οποία είναι ατελείωτη. Στα 15 μάτς που έχουν παίξει μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα και Champions League έχουν μόλις μία νίκη. Και μάλιστα στον όμιλο στο Champions League μετράνε 6-6 ήττες και πολλές από αυτές τις ήττες που έχουν κάνει είναι και με μεγάλα αποτελέσματα, με μεγάλες διαφορές. Να σε ρωτήσω κάτι, να ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί εμείς οι ανενημέρωτοι που δεν αγοράζουμε TV Zapping, ωραία, τι ώρα παίζει και ποιος το δείχνει. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι, έχει διπλή μετάδοση και η R3 σε ελεύθερο κανάλι και το Nova Sports 1. Μας ζητάνε πολύ και τα δίνουμε τα. Ναι. Αν το κάνει ο Μίνος στην ΕΡΤ θα δω. Αλλιώς θα βάλω Nova. Δυστυχώς δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Είναι μια πρόταση που κάνω δημοσίως στην ΕΡΤ και στην R3 πλέον που μπαίνει και αυτή στις μετρήσεις από τη διάβασα. Γιατί δεν είχαμε ποτέ εικόνα ποιος βλέπει R3. Αν κάνει ο Μίνος θα δω. Έχει και κάτι ονοματάρες στην Gaziantep, θα περνούσαμε καλά. Έχει κάτι πολύ ωραία ονόματα. Για λέγε. Κάτι Χουμπουγκούρ, κάτι Χατζηγέβα, κάτι τέτοια δηλαδή θα. Ναι, ρε φίλε, θα υπεραξία η μετάδοση απευθείας. Όλοι αυτοί όμως έχουν και μικρά. Ναι. Σωστά. Υπάρχει και δεύτερος δρόμος. Άλλη μια καινοτομία που έχω στην παγκόσμια δημοσιογραφία. Εντάξει, να τα λέμε αυτά. Ναι. Λοιπόν. Και ο ΠΑΟΚ και η Gaziantep είναι στο 2-6. Από την τέταρτη θέση οι δύο ομάδες απέχουν τρεις νίκες. Τέταρτη θέση από χθες είναι η Σαλόν, η οποία νίκησε μέσα στην έδρα της Ορλαντίνα. Η Βέντσπιλς έχασε παραδόξως από την Επτούνας, και λέω παραδόξως γιατί από την Επτούνας έχουν φύγει δύο πολύ σημαντικοί παίχτες, ο Μπουτκεβίτσιος και ο Κιτζιούνας πήγαν στη Λιέτου Προστρίτας, αλλά χθες κατάφερε και κέρδισε μέσα στην έδρα της Βέντσπιλς και ουσιαστικά εδραιώθηκε στην τρίτη θέση. Αυτό που έγινε με την Λούντβιγκσμπουργκ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία, εντάξει. Που έχασε χθες, ε. Που έχασε χθες με 17 πόντους του Βασιλιάδη. Με 17 πόντους του Βασιλιάδη και 4 τρίποντα. Φοβερά πράγματα. Γιατί? Φοβερά πράγματα. Τι, τον είχαμε τελειωμένο. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Κώστας φαινόταν να είμαι άντε, να αλλάξω τώρα. Φτάνει. Δεν τον έπαιρνε ο Κατσικάρης, φίλε. Δεν είναι. Όχι, όχι. Χαριστικά. Έχει και αυτό τη σχέση που έχει ο Κατσικάρης με την Ισπανία. Δηλαδή, τη βρίσκει πολύ εκεί. Του αρέσει πολύ και το μπάσκετ και φαίνεται με το καλημέρα. Δεν είναι μόνο χθες που έκανε καλό παιχνίδι. Mm. Από το δηλαδή 3-4 μάτια έχει παίξει με την Τενερίφη και σε όλα είναι πολύ καλός. Εντάξει, ρε φίλε, αυτή η Λούτσβικ που όπως τη λένε δεν μπορώ να την πω κιόλας. Και εδώ θα χρειαζόταν και στο Λούτσβικ που πάω ξανά το Λεμίνο καλό. Ρίζεν, παιδί. Ναι, ωραία. Εγώ δεν περίμενα να χάσει από κανέναν αυτή. Ναι, να σου πω και εγώ την αλήθεια, βλέποντας χθες ότι παίζει με την Τενερίφη και εγώ πίστευα θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα, αλλά κέρδισε την Τενερίφη και εύκολα μάλιστα. Ναι, ήταν λίγο εντυπωσιακό. Και με τον Βασιλιάδη να είναι κομβικός, δηλαδή αυτός έκανε διαφορά ουσιαστικά. Τέλος πάντων. Η απόσταση λοιπόν από την τέταρτη θέση που είναι η Σαλόν είναι στις τρεις νίκες. Και ο ΠΑΟΚ μετά από αυτό το παιχνίδι και μετά τη διακοπή των γιορτών στο Champions League έχει 2-4 παιχνίδια. Με την Ορλαντίνα και τη Σαλόν. Οπότε αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα, σίγουρα κρατάει ζωντανές τις ελπίδες του. Εγώ νομίζω δεν είναι πολλές ελπίδες γιατί έχει να παίξει εκτός και με την Τενερίφη. Αλλά αν καταφέρει να κερδίσει σήμερα, μένει ζωντανός. Αν την Ερήφη θα χάσει, εντάξει. Αν πάρει τα άλλα όλα όμως. Αν πάρει άλλα 5 παιχνίδια. Σήμερα, και φτάσει σε 7 νίκες τα δηλαδή. Τα 2 εντός. Ναι. Και μετά ποιο έχει, τη Βέντσπιλς έξω.
Έχει να, εκτός, έχετε Νερίφη και, και Βένσπρος εκτός. Θα και πάρει και τη Βένσπρος έτσι. Ναι, δηλαδή να κάνει 5 νίκες. Ναι, 5 ακόμα. Μπορεί να κάνει. Από την Τενερίφη δεν μπορεί να την κερδίσει. 5 νίκες να κάνει. Η Σαλόν έχει 5 τώρα. Οπότε θα, δηλαδή θα πρέπει η Σαλόν να μείνει στις 7 και να πάρει και τη διαφορά. Γι' αυτό λέω ότι ναι, μπορεί και οι 5 νίκες να μη σου κάνουν. Ο Πάοκ είχε χάσει η Σαλόν, αν θυμάμαι καλά, με 14 πόντους. Αν είναι η Σαλόν εκεί πέρα πάνω, έτσι. Γιατί μπορεί να είναι η Βένσπιλς, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η Νεπτούνες. Δεν ξέρω ποιος θα είναι τη θέση. Κάποιος έγραψε χθες για το παιχνίδι με τον Άρη, πριν το, με αυτούς που παίζανε, ότι κυνηγάει και τη διαφορά. Και λέω, πόσο ήρθε το πρώτο παιχνίδι. 29 πόντοι. 29 πόντοι ήταν. Δεν είπαν καλά, αυτοί χαζέψανε. Και σε κάποια φάση ήταν 13-37. Κυνηγούσε νούμπου τη διαφορά. 12-37. Άρα, Νίκο, ο Πάοκ θα τα πάρει τα ματσα αυτά. Θα πάει να τα πάρει τα ματσα αυτά. Και θα πάρει και τις διαφορές. Με Γκαζιαντέπ, Σαλόν, Νεπτούνας. Κοίτα. Αυτός με είναι ο Γκαζιαντέπ, αν κερδίσει σήμερα, μπορεί να πάρει και τη διαφορά. Ο Γκαζιαντέπ δεν νομίζω ότι ασχολείται ναι, με το Champions ναι, League. Ναι, ναι, νομίζω ναι, το δήλωσε και ο Μάρκοβιτς χθες ότι μας έχει πάρει από κάτω και το μόνο που θέλουν είναι να κάνουν καμιά νίκη, λίγο να βρουν αυτοπεποίθηση. Το είπε και ο ίδιος ο Μάρκοβιτς. Ναι, ναι. Με τη Σαλόν και την Νεπτούνας, οι διαφορές δεν είναι εύκολες. Δηλαδή με τη Σαλόν ο Πάοκ είχε χάσει 14 και στην Λιθουανία είχε χάσει 13. Και πάλι καλά που είχε χάσει 13 γιατί ναι, το μάτι είχε ξεφύγει το ξεκίνημα πολύ. Αν θέλει να περάσει, πρέπει να κάνει και αυτή την υπέρβαση. Αν μπορεί. Έτσι. Ναι. Έτσι. Πάντως, έτσι όπως είναι η κατάσταση, το πιθανό είναι και στις 7 νίκες να πάει, δηλαδή να κάνει 5 στα 6 μέχρι το τέλος. Να μην τα καταφέρει. Να μην το φτάσουν. Δεν πειράζει. Να μην το φτάσουν. Ποιάτε, αλλά σίγουρα τώρα στο σημερινό παιχνίδι. Εκ το momentum είναι μαζί του, είναι σε καλή κατάσταση, αντιμετωπίζει μια ομάδα που έχει τα θέματα της, έχει ψυχολογία, θέλει το παιχνίδι για να έχει κάποιες ελπίδες ακόμα. Νομίζω ότι έχει όλα τα φόντα για να πάρει μια νίκη που θέλει και να μείνει ζωντανός στην προσπάθεια που κάνει. Έχει άσχημα αποτελέσματα, δηλαδή ας πούμε σκέφτεσαι τώρα ότι η Γκαζιαντέπ είναι εδώ που είναι και ο Πάοκ έχει χάσει την έδρα του από αυτήν. Αν είχε αυτή τη μία νίκη ας πούμε θα μπορούσε να ήταν πιο καλά. Mm-hmm. Αλλά τότε όταν ήταν δεύτερη αγωνιστική το παιχνίδι η Γκαζιαντέπ ήταν μια χαρά και καλή ψυχολογία είχε. Ο Πάοκ είχε τα θέματά του τότε και έχασε ένα μάτσι στις λεπτομέρειες. Ένα καλάθι δικό του, μια απάντηση στο τέλος από εκείνον τον Άρμαντ που παραμένει και έχασε το μάτς. Ξαναλέω ότι οι ελπίδες δεν είναι πολλές, αλλά αυτό που λένε και όλοι στον ΠΑΟΚ και αυτό που θέλουν να κάνουν είναι μέχρι το τέλος όσο μπορούν να τις εξαντλήσουν για να καταφέρουν να βρεθούν στην επόμενη φάση. Ο πέμπτος και ο έκτος παίζουν στο EuroCup. Ο πέμπτος και ο έκτος παίζουν στο EuroCup. Στο Europe Cup. Τι είναι αυτό το πράγμα? Το FIBA Europe Cup είναι η δεύτερη διοργάνωση. Λιλιάνα Ρονκέτη. Πιο χαμηλό το επίπεδο. Και η φετινή προκήρυξη του Champions League είναι ξεκάθαρο. Το πέμπτος και έκτος των ομίλων συνεχίζει στο Europe Cup. Φαντάσου εκεί τι διαιτητές παίζουν. Τίποτα, έχω ισχύρια. Δεν δείχνουν. Και είμαι χειρότερα. Και είμαι χειρότερα. Τέλος πάντων. Παίζει ο Μαργαρίτης. Ο Μαργαρίτης θα αγωνιστεί κανονικά. Δεν προπονήθηκε κανονικά. Χθες είχε ένα θέμα τη Δευτέρα. Λίγο στην Γάμπα κάποιες ενοχλήσεις, αλλά δεν ήταν κάτι το σοβαρό. Κανονικά κάνει και ο Κουρμπάλη δύο μέρες τώρα και το λέω γιατί στις περισσότερες προπονήσεις του Κουρμπάλη νιώθει τον αστράγαλό του κάπως και προφυλάσσει αλλά έκανε κανονικά. Οπότε πάω και είναι πλήρης, είναι όλοι οι παίχτες του διαθέσιμοι. Έλα, δώσε μια νικήτρια στήλη τώρα. Κιμ και Εφές. Και τον λίγο προπονητή Εφές. 3-15 δηλαδή. Ναι. Λογικά θα χάσει όμως, εντάξει. Αλλά έχει δύο προπονητή, οπότε... μάλλον διπλό. Τόσο καλή είναι φυσικά. Κάπου έβλεπα χθες ότι ο Πρίντερς είναι αμφίβολος. Και προσπαθούν να βάλουν και τους Σπανούλη μέσα, πατάμε το διπλό. Δύσκολα τα πράγματα. Μιλάνο, Μπασκόνια. Περίεργο παιχνίδι. Μπορεί να είναι διπλό. Και αυτό. Μπαρτσελόνα, Ουνικάχα, Άσους. Όπου βγάλε άκρη. Μάλλον Άσος. Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός. Πότε είναι αυτό? Αύριο. Όχι, αυτό είναι αύριο. Μετά πάμε στην άλλη αγωνιστική. Γιατί είναι εβδομάδα με διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Μπάμπερκ Ρεάλ. Μακάμπι Φενέρ. Εδώ εγώ βλέπω και Άσο. Η Μακάμπι ήταν κακή χθες, αλλά δεν είναι κακή ομάδα.
δεν είναι κακοί, πολύ Αμερικάνο σε Σταύρο. Δηλαδή, εντάξει, οι Ισραηλοί πάντα πολύ Αμερικανού είχαν. Είναι λίγο στο, στο φεγγάρι του, δεν μπορεί να είσαι σίγουρο ποτέ. Ναι, αλλά 2-30 στο φεγγάρι του εντό έδρα, γιατί να μην το αξίζει, ναι, αξίζει, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αφήστε μα να σα. Ο Κλάντον έρχεται αύριο μεθαύριο. Έχει κάποια πληροφορία που, που δεν έχουμε. Σου είπα πριν 10 μέρε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι καινούριο σε αυτό το θέμα. Α, ναι. Δεν υπάρχει. Νομίζω με την επιστροφή της ομάδας από, τη, από την Τουρκία θα, θα έχουμε εξέλιξη. Αυτός έχει, το πρέπει να δώσει κάποια μάτσα ακόμα στη Βουλγαρία, δεν τον αφήνουν και... Κοίτα, έχει κάποια μάτσα δώσει στη Βουλγαρία. Αυτοί δεν συνεχίζουν ούτε στο, στο Europe Cup, γιατί ήταν στα προκληματικά αρχικά του Champions League, αποκλείστηκαν και συνέχισαν στο Europe Cup. Κάπου είχε πάρει το μάτι μου ότι ήταν πρώτος rebounder και εκεί τη διοργάνωση, όπως ήταν και ο Champions League πέρσι. Νομίζω ότι σου λέω εξέλιξη αυτό το θέμα θα παρουσιάσει τα επόμενα 24 ώρα. Αυτοί που έχουν έδρα. Στη Σόφια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Στον ΠΑΟΚ τι λένε, ταιριάζει, μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτά που ζητάει φέτος η ομάδα. Νομίζω ότι με την αλλαγή φιλοσοφίας που υπάρχει εδώ και περίπου 1,5 μήνα, γιατί να μην ταιριάζει. Έτσι κι αλλιώς, από τη στιγμή που είναι αντικαταστήσει τον, τον Κλάσεν, δεν νομίζω ότι η αλλαγή όσον αφορά χαρακτηριστικά σε, σε άμυνα και επίθεση θα είναι τόσο μεγάλη. Ναι. Εντάξει, ο Καναδός μπορεί να είναι λίγο πιο, πιο ελαφρύς, να το πω έτσι, σωματικά, και να μπορεί έτσι και να ακολουθήσει και πιο πολύ έξω, αλλά του λείπουν άλλα πράγματα στο, στο παιχνίδι, το οποίο μπορεί να δώσει ο Κλάντον. Και μπορείς έτσι και εφόσον είναι ο Κλάντον αυτός που θα αντικαταστήσει τον, τον Κλάσεν, σε κάποιες καταστάσεις που μπορεί να χρειάζεσαι να, να παίζει πιο χαμηλό σχήμα ή τέλος πάντων να τον καλύψεις λίγο κάπως στην άμυνα, ο ΠΑΟΚ έχει επιλογές. Έχει τον Κρουμπάλη, έχει και τον Μαργαρίτη, έχει τον Χρυσικόπουλο. Δεν είναι δηλαδή ότι του, λείπουνε, του λείπει ευελιξία στη ρακέτα του, μέσα και, και έξω από αυτήν. Ο όγκος του λείπει. Και, και ο Κλάντον μπορεί να το δώσει αυτό το πράγμα. Ωραία. 7 ώρα το παιχνίδι σήμερα. Θα έχουμε βεβαίως κάλυψη. Και το επόμενο μάτς είναι 30 Δεκεμβρίου, Λαύριο, ΠΑΟΚ. Νίκος, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κάπου εδώ κλείνουμε. Αύριο παιχνίδι βόλεϊ στην Τουρκία και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Θα αναφερθούμε βεβαίως και αύριο. Αυτά προς το παρόν από εμάς. Συνέχεια εδώ στο Λίμπερο με full επίθεση για την επόμενη ώρα. Κώστα Βασιλόπουλος, Γρόης Ατρίδης. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12, εδώ από το ΠΑΟΚ 24.